Τώρα, στο πέρασμα της κακοκαιρίας, Βόλος και Εύβοια μετρούν τις πληγές τους. Στον Βόλο, το μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης τώρα παραμένει χωρίς ρεύμα. Γίνονται βέβαια προσπάθειες ανάκτησης, έστω και μερικώς, της υδροδότησης της πόλης και για το ρεύμα επίσης. Και στην Εύβοια, η κατάσταση είναι ότι οι δρόμοι παραμένουν πλημμυρισμένοι, χύμαροι και γίνονται και εκεί προσπάθειες έτσι ώστε να γίνουν αντλήσεις νερού. Έρχομαι, φέρνω το μυαλό μου και έρχομαι στην ψυχολογία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα εκεί στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία. Όταν έχουν περάσει ό,τι πέρασαν πριν από 2-3 εβδομάδες, έκαναν μια τεράστια υπερπροσπάθεια να ξαναστηθούν τα πράγματα με κάποιο τρόπο. Δεν αναφέρομαι μόνο στις υποδομές της πόλης, που επίσης, όχι μόνο της πόλης, της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας και της Βόρειας Εύβοιας. Και πάνω που πάνε να πατήσουν στα πόδια τους έρχεται μια δεύτερη κακοκαιρία. Και το λέω γιατί μπορώ να φανταστώ πολύ εύκολα την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων με το δεδομένο ότι ο χειμώνας είναι μπροστά. Είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου ουσιαστικά, έτσι. Πριν από 10 μέρες μπήκαμε, 9 μέρες μπήκαμε τυπικά στο φθινόπωρο. Φαντάζομαι λοιπόν την ανησυχία, το φόβο αυτών των ανθρώπων κάθε φορά που θα ακούνε ένα μπουμπουνιτό ή μια αστραπή, την αγωνία που θα ζουν. Τάκη, αν μπορούμε, αν έχουμε και εικόνα βεβαίως, να πω ότι στο πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν καταστροφικό, ήταν φυσικά καταστροφικό για αρκετές περιοχές και ιδίως για τον σιδηροδρομικό σταθμό του Δομοκού, όπου ξυλώθηκαν πραγματικά τα πάντα. Η έκταση της ζημιάς είναι τόσο μεγάλη. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, δεν ξέρω αν το έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμο για να το δούμε. Πλέον είναι άγνωστο το σημείο σταθμός πραγματικά και δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορέσει να αποκατασταθεί το δίκτυο για να γίνουν τα δρομολόγια των εμπορικών και των επιβατικών αμαξοστοιχείων. Να γίνουν από το Δομοκό και πάνω ουσιαστικά είναι κατεστραμμένη γραμμή. Δηλαδή δεν μιλάνε για ότι μπορεί να πάρει και 2 χρόνια μέχρι να ξαναστηθεί ο σιδηρόδρομος. Απλώς αφήνουμε μόνο το κομμάτι της Λαρίσης, ας πούμε, της περιοχής Λάρισας και Πιερίας στην αρχή και πάμε και πιο χαμηλά τώρα, πάμε προς το Δομοκό. Σάρα μου, εδώ είμαστε, ό,τι έχεις, σε περιμένουμε να μας ενημερώσει ό,τι καινούργιο υπάρχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.